Πεπισμένο ο Αντώνη Αμαρά ότι η Κύπρο θα εξέλθει από την οικονομική κρίση νωρίτερα και πιο ανέμακτα από την Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο διευθυντή Είδησιο του ΣΥΓΜΑ, Χρυσάνδο Τσουρούλη, ο Πρωθυπουργό Ελλάδα σημειώνει ότι οι λόγοι που οδήγησαν τι δύο χώρε στο μηχανισμό στήριξη είναι διαφορετικοί. Για να είμαστε ειλικρινεί, η ελληνική κρίση χρέου πέρασε από τι Κυπριακέ Τράπεζε και στην Κύπρο. Δυστυχώ η ζημιά μεταδόθηκε από εμά. Πιστεύω όμω ότι επειδή το δικό σα οικονομικό μοντέλο είναι ανταγωνιστικό σε γενικέ γραμμέ και η δημόσια διοίκησή σα ιστορικά πολύ πιο λειτουργική και πολύ λιγότερο σπάταλη, θα τα καταφέρετε πιο γρήγορα και με λιγότερε ζημιέ από ότι εμεί. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στα εθνικά θέματα, τονίζει πω αυτά δεν κλείνουν άρον-άρον, αλλά οριμάζουν και λύνονται ή δεν οριμάζουν και διατηρούνται ω εκκρεμότητε. Ένα από του σημαντικού λόγου που το τελευταίο διάστημα κάναμε τα αδύνατα δυνατά για να αποκαταστήσουμε τη διεθνή αξιοπιστία τη Ελλάδα ήταν ακριβώ γι' αυτό. Για να μην αφήσουμε οι προσωρινέ οικονομικέ δυσκολίε να οδηγήσουν σε απομόνωση τη χώρα και σε μόνιμε απώλειε στα εθνικά θέματα. Την ώρα που ο Έλληνα Πρωθυπουργό υπογραμμίζει ότι για την χώρα του υπάρχει προοπτική ανάκαμψη που σύντομα θα είναι ορατή, στέλνει το μήνυμα ότι Κύπρο και η Ελλάδα μπορούν, αξιοποιώντα του ενεργειακού του πόρου, να καταστούν ακόμη πιο δυναμικέ, αναπτυξιακέ και ανταγωνιστικέ. Κύπρος και Ελλάδα μαζί θα μπορούσαν για πρώτη φορά να δώσουν στην ενεργειακή διψασμένη Ευρώπη πολύ σημαντικού ενεργειακού πόρου από ευρωπαϊκό έδαφο. Καταλαβαίνετε πόσο αυτό θα αναβάθμιζε τη γεωπολιτική σημασία τη Ελλάδα και τη Κύπρου από κοινού. Μπορούμε να γίνουμε ενωμένοι μέσα από αυτήν την σύγκληση όχι απλά των συμφερόντων, αλλά τη ανάγκη να συμβιώσουμε μαζί το μέλλον που ανοίγεται πολύ ευνοϊκότερο και για του Κυπρίου και για του Έλληνε. Το ζήσουμε μαζί με επιτυχία στον ελληνισμό η ενότητα δεν είναι απλώς μια δύναμη. Απελευθερώνει μέσα μας τεράστιες δυνάμεις που κρύβει ο Έλληνας. Και πρέπει αυτή τη δύναμη του ελληνισμού να την ακτινοβολήσουμε.